πρώτη δουλειά για σήμερα είναι να κάνω ένα post. Το post είναι αυτό εδώ, όπου είμαι σε ένα μαγαζί με σπιτικό φαγητό και ουσιαστικά τρώω και το βγάλαμε και post. Τρώω παστίτσιο. Μου άρεσε επειδή φοράω τα Nike TNs, είναι DS εκεί πέρα. Και γενικά όλο αυτό το βαλκάνιο στυλ με το μαγειρευτό φαγητό, με τα άσπρα white tees, τα TNs τα οποία αποτελούν full κομμάτι της βαλκάνιας street κουλτούρας. Φοράω και τα jewels στο λαιμό. Είναι λίγο βρωμιά η φώτο, σε καμία περίπτωση δεν είναι clean, χαμογελάκι στο πλάι και τέτοια, αλλά θα την ποστάρω. Λοιπόν, είναι 2:05, θα την ποστάρω 2:30, που είναι καλή ώρα. Λοιπόν, ώρα για το post. Θα ανεβάσω μόνο αυτή τη φώτο και θα γράψω Βαλκάνια ως περιγραφή. Πλάκα έχει. Λοιπόν, ανεβάζω, γιόλο. Λοιπόν, okay, πλύναμε πιάτα, πάμε να κάνουμε ένα καφέ τώρα να αρχίσει η μέρα μας. Ήθελε λίγο ακόμα, αλλά it's okay. Η δεύτερη δουλειά που έχουμε να κάνουμε για σήμερα, μετά από το post, είναι να ανεβάσω ένα story για την Humble, για το δεύτερο release. Και προφανώς μπορώ να πάω να το βγάλω έτσι. Οπότε, πλένουμε δόντια, πλένουμε πρόσωπο, ντυνόμαστε για να κάνουμε το story. Η οδοντόκρεμα εντωμεταξύ κάνει matching με το μαλλί μου. Λοιπόν, δεν θέλω να το πείτε πουθενά, έτσι, αλλά έχω όλη τη συλλογή της Humble μέχρι τον Ιανουάριο και την έχω στην ντουλάπα μου, οπότε τώρα πρέπει να βρω τα ρούχα που είναι για το δεύτερο release, αλλά νομίζω τα έχω εδώ. Κάτι άλλο το οποίο κάνω σε καθημερινή βάση είναι να πηγαίνω στο ταχυδρομείο είτε για να παίρνω items είτε για να στέλνω items. Σήμερα έχω τα περισσότερα πακέτα που είχα ποτέ. Για όσους δεν ξέρετε, προσπαθώ τις Κυριακές να κάνω ένα cloud plug Sundays drop, όπου να πουσάρω, ας πούμε, αρκετά πράγματα τις Κυριακές που είναι μια πιο chill day. Όλοι έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο για να ψωνίσουμε, για τον εαυτό μας γενικότερα, και μέσα στην εβδομάδα ένα item κάθε μία-δύο μέρες, κάπως έτσι. Έχω εδώ μία σακούλα γεμάτη με items και άλλο ένα δίπλα. Έκανα γενικά ένα μεγάλο clear out γιατί πήρα McQueen. Να σας τα δείξω, είναι αυτά εδώ. Θα σας τα δείξω βασικά πιο αναλυτικά μετά, μόλις γυρίσω. Πήρα McQueen, ήρθε η μαμά μου Αθήνα και της πλήρωσα τα εισιτήρια, πλήρωσα το νερό. Έκανα γενικά διάφορα πράγματα τα οποία όταν ζεις μόνος σου έχουν πολλά έξοδα. Και έκανα έτσι ένα clear out για να ισορροπήσω λίγο τα prices. Πάω τώρα στο ταχυδρομείο να στείλω τα πακέτα από το CloudPlug. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη. Χαίρομαι πολύ που τόσα χρόνια κάνω resell και στα τόσα item τα οποία έχω πλαγκάρει ποτέ δεν έχει δημιουργηθεί κανένα θέμα. Προσπαθώ να σας φτιάχνω πάντα με τις καλύτερες τιμές και πάντα να σας στέλνω την ίδια μέρα τα προϊόντα, να σας περιποιούμε με τα packages και όλα. Και σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη σας και για τη στήριξη. Πάω στο ταχυδρομείο και όταν γυρίσω θα σας δείξω τα McQueen που αγόρασα. Και να δω τώρα πώς θα τα κουβαλήσω όλα αυτά, αλλά εντάξει, αυτά είναι τα καλά βάρη. Έφτασα πάλι καλά, πρώτη φορά στα χρονικά. Βρίσκω να παρκάρω έξω από το μαγαζί, οπότε τέλεια. Βάζω την μασκούλα μου και πάμε να στείλουμε τα πακέτα. Εν τω μεταξύ, τόσο που έχω παίζει να με βρήσει η κοπέλα εκεί. Καλημέρα μάγκες. Τι μέρα είναι σήμερα? Τετάρτη. Ανοίγω σήμερα την κάμερα γιατί έχω κάποιες δουλίτσες. Θέλω να σας δείξω αρχικά κάποια pickups τα οποία έκανα τις τελευταίες μέρες. Λοιπόν, αρχικά αγόρασα Alexander McQueen sneakers already beat up. Αυτό είναι το latest καλό κόπ μου μετά από το haul. Η αλήθεια είναι ότι πούλησα αρκετά πράγματα και ότι τον τελευταίο καιρό μου αρέσουν πολύ τα high fashion sneakers. Οπότε πήρα το συγκεκριμένο Alexander McQueen, το οποίο δεν είναι στο κλασικό colorway. Νομίζω ότι το κλασικό colorway είναι άσπρο και εδώ έχει μαύρο. Το συγκεκριμένο είναι all white και μέσα είναι μπλε. Είναι δερμάτινο από ό,τι ξέρω. Και όπως είχαμε πει και στο βίντεο με τον Dockel, σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ άνετο, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι σαν ένα oversize size Stan Smith. Ορίστε και το κουτί, λέει Alexander McQueen κρυμμένα.
Εντάξει, μέσα δεν έχει κάτι να σας πω την αλήθεια, έτσι είναι. Λοιπόν, αρχική είχαν 3,95 από καλογύρου. Παρ' όλα αυτά, εγώ τα πήρα used και τα πήρα under retail. Αν με ρωτήσετε αν αξίζουν, νομίζω ότι κάνουν 3,95 με 4,20. Σίγουρα δεν αξίζουν τα 3,95, αλλά αν μπορείτε να το βρείτε με κάποιο εκπτωτικό κωδικό ή σε εκτόσεις λίγο πιο οικονομικό, αξίζει full. Είμαι επισήμως κάγκουρας, το έχω δείξει πάρα πολλές φορές. Το άλλο sneaker το οποίο αγόρασα είναι το Nike TN All White, Nike TN on the back. Το Nike TN είναι το επίσημο παπούτσι του Βαλκάνιου dealer. Διάβαζα ένα άρθρο της προάλλες όπου έλεγε ότι σε πολλά εγκλήματα στα Βαλκάνια υπάρχουν αποτυπώματα από το συγκεκριμένο παπούτσι. Γενικά όταν λέμε street style μου αρέσει να το εννοούμε, γιατί βλέπω τους πάντες, τον κάθε μαϊντανό, την κάθε influencer να λέει street style. Okay, τι είναι street style? Street style είναι η μόδα, το στυλ από το δρόμο. Ο δρόμος περιέχει όλα αυτά. Okay. Οπότε μου αρέσει να έχω ένα sneaker που αντιπροσωπεύει το street style και να το φοράω με τις φόρμες μου, με τα jean μου. Γενικά, fire. Αρχική 170. Γενικά τα TN είναι ψηλο footlocker exclusive και εξαντλούνται και πάρα πολύ γρήγορα. Λέγουμε. Συνεχίζουμε με τα cops. Θα σας δείξω ένα Versace πορτοφόλι το οποίο αγόρασα. Είχα ένα Louis Vuitton πορτοφόλι το οποίο όταν ήρθα Αθήνα το πούλησα για να πάρω τον καναμπέ μου. Όσο αστείο και αν ακούγεται, οπότε μην ακούω βλακίες ότι δεν μπορείτε να χαστλάρετε λίγο. Πούλησα το Louis Vuitton μου για να πάρω καναπέ και ήμουνα με ένα απλό μαύρο. Και τώρα πήρα το συγκεκριμένο Versace με το big logo μπροστά. Είναι έτσι μπροστά. Έχει θήκη για ψηλά, από πίσω είναι έτσι και ανοίγει και βάζεις μετρητά και κάρτες. Ο λόγος που το αγόρασα είναι επειδή επιτέλους βρήκα ένα πορτοφόλι ωραίο το οποίο να χωράει ταυτότητα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι ξέρω ότι εάν το πορτοφόλι μου δεν χωράει την ταυτότητά μου, σίγουρα θα πάω κάπου, θα χρειαστώ την ταυτότητα και δεν θα την έχω και θα πάει στράφη εκείνη η μέρα. Οπότε έκανε κάπου στα 150 το συγκεκριμένο και πάμε για δύο τελευταία κόψη να σας δείξω δύο γυαλιά. Έχουμε εδώ μια mauve velvet θήκη, νέον πράσινο μέσα. Λοιπόν, πήρα αυτά εδώ τα Gucci Sage. Γενικά ήθελα ένα γυαλί το οποίο να είναι oversized, να είναι κοκάλινο, να έχει το big Gucci logo στο πλάι και να είναι διάφανο, να μπορώ να το φοράω everyday και για τον ήλιο και για το fashion κομμάτι, αλλά μπορώ να το βάλω και βράδυ για τα πάντα. Η τιμή του ήταν αρκετά υψηλή, δηλαδή νομίζω ότι η retail είχε κάπου στα 600 ευρώ, απλά τώρα που ήταν η περίοδος εκπτώσεων μπήκα σε ένα μαγαζί με τα οπτικά και το είχαν κάπου στα 50%, οπότε το τσίμπησα και μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι για everyday, είναι για όποτε το νιώθεις. Απλά χαίρομαι πολύ που επιτέλους βρήκα αυτό που ήθελα και σε μια καλή τιμή. Το άλλο γυαλί το οποίο πήρα είναι σε αυτή εδώ την πιο απλή θήκη, το οποίο το πήρα από ένα μαγαζί με αθλητικά. Είναι όταν μπαίνεις σε ένα μαγαζί με αθλητικά και έχει δίπλα στο ταμείο, ας πούμε, ένα stand με γυαλιά ποδηλασίας που δεν παίρνει ποτέ κανείς. Εγώ βρήκα ένα και μου άρεσε. Είναι αυτά εδώ. Ναι, είναι ό,τι είναι τέλος πάντων. Αλλά μου άρεσαν, ήταν και οικονομικά, νομίζω έκαναν 35 ευρώ. Θεωρώ ότι τώρα το χειμώνα με τα hoodies θα κάθονται ωραία. Εντάξει, δεν είναι για everyday, αλλά ένα έξτρα γυαλί πάει και με το μπλε μαλλί. Αυτά είναι τα κόψη μου. Εν τω μεταξύ θα λιστάρω κάποια items στο Cloudflag αύριο. Το ένα είναι αυτό εδώ το Stussy Flannel, το οποίο είχε αρχική 140. Το έχω βάλει μόνο μία φορά στο βίντεο με τον Skype. Θεωρώ ότι φέτος δεν νιώθω τόσο πολύ τα flannels. Νιώθω πιο πολύ τα puffer jackets και τα track jackets. Οπότε δεν νομίζω να το φορέσω, οπότε είναι άδικα να κάθεται. Θα το λιστάρω στο Cloudflag για 90 ευρώ. Έχω αυτό εδώ το δερμάτινο παντελόνι τύπου Travis Scott, το οποίο το είχα πάρει από ένα στη Θεσσαλονίκη, κάτι το οποίο δεν νιώθω πολύ φέτος, οπότε θα φύγει και αυτό. Σίγουρα ένα πολύ μοναδικό κομμάτι και σίγουρα θεωρώ ότι σε λίγο καιρό θα θέλω ένα άλλο δερμάτινο παντελόνι. Απλά για τώρα, πας. Στη συνέχεια θα λιστάρω αυτό εδώ το vintage Adidas sweatshirt για τους φαν των vintage και θα λιστάρω και το βυσινή set μου Nike, το οποίο είχα βρει 35 ευρώ στα outlets. Το πήρα 2XL, μου κάθεται λίγο μεγάλο, είμαι που είμαι λίγο γεματούλης, με γεμίζει κι άλλο, οπότε
οπότε θα το πασάρω. Και αυτά. Κάντε follow το Cloud Black σε καθημερινή βάση. Ποστάρω items σε full καλές τιμές και full 100% legit κάθε προϊόν. Λοιπόν, αυτά. Τι έχουμε να κάνουμε τώρα? Αύριο έχω μια φωτογράφηση για την Humble. Για το δεύτερο drop της Humble. Και πρέπει να βρω ένα μέρος να πάω να σουτάρω. Επειδή γενικά νομίζω έχω κάνει πάρα πολλές εξωτερικές φωτογραφίσεις, θα ήθελα να έκανα μια φωτογράφηση σε εσωτερικό χώρο. Και σκέφτηκα να νοικιάσω ένα Airbnb και να πάω με το φωτογράφο μου να κάνουμε το shot και να γυρίσω και ένα βίντεο στο Airbnb. Ειδικά τώρα με τον ιό, οι τιμές στα Airbnb είναι πάρα πολύ οικονομικές. Για όποιον θέλει, π.χ. για ένα σουκού να φύγει λίγο από την Αθήνα ή από την περιοχή του, το να νοικιάσει ένα Airbnb με 30-50 ευρώ το βράδυ και να πας, ας πούμε, μια Κυριακή, ένα Σάββατο, το θεωρώ full ωραίος τρόπος να ξεφύγεις λίγο από την καθημερινότητα. Οπότε σας το προτείνω. Τα ρούχα είναι αυτό εδώ το mauve hoodie, το grey hoodie και το αγαπημένο μου είναι αυτό εδώ το cream sweatshirt και ένα καπέλο corduroy. Τέλος πάντων, γενικά νομίζω ότι ταιριάζει αρκετά. Όσο αφορά τώρα τα Airbnbs, έχω βρει αυτό, έχω βρει αυτό, έχω βρει αυτό, έχω βρει αυτό το οποίο έχει ξύλο και γαμάει και όλα είναι full οικονομικά. Οπότε θα κάνω μια τελευταία έρευνα, θα κλείσω το Airbnb και θα σας πάρω και αύριο μαζί μου τη φωτογράφηση. Θα λέμε. Καλημέρα, Πέμπτη σήμερα και έχω κλείσει το Airbnb και ήρθε η ώρα να πάρουμε τα ρούχα. Έχω εδώ το σακίδιο. Θα παίζει όλο. Λοιπόν, στόχος μου είναι ένα βίντεο, ένα προγραμματισμένο IG post και άλλο ένα IG post, γιατί όχι. Οπότε ας βάλω τώρα τα ρούχα. Λοιπόν, έτοιμος. Το ντάφλι γέμισε. Κλείνω. 1, 2, 3, 4 φώτα. Και την κάνω για το αμάξι να πάμε στο Airbnb. Τι έχεις εκεί πέρα μέσα? Ρούχα. Λοιπόν, φτάσαμε. Οκ. Πώς φαίνεται, τι πάμε? Γαμό. Έτσι. Λοιπόν, σκέφτομαι να κάνω ένα βίντεο εδώ. Το ένα είναι να κάνω ένα Q&A που έχω να κάνω πάρα πολύ καιρό και θέλω να κάνω ένα Q&A, αλλά πρέπει να βάλω ερωτήσεις. Και το δεύτερο είναι και καλά ιστορίες από resell που τις έχω έτοιμες, αλλά δεν με ψήν τόσο. Πιο πολύ ψήνομαι για το Q&A. Βάλουμε το Q&A λίγο πιο χουβουλιάρι, αν θες. Πάμε να στήσω κάμερα. Ναι, ναι, και στη σκάλα λέει. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ταράτη. Για να δούμε. Οκ. Άλλο ένα spot. Το πρώτο hoodie είναι αυτό. Γκρι hoodie έχει αυτό εδώ. Σκάει αρκετά χουκουλιάρικο. Και έχει και αυτό εδώ πίσω. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι αυτό εδώ το cream, όπου αυτό θα το έπαιζα σκάλα με φόρμα. Λασέτο εδώ. Να σκάσει εδώ πέρα πιο απαλά. Και έχουμε και ένα καπέλο το οποίο. Εντάξει, μα το καβατζούσε για αυτό. Ο Μάνος μου έχει καβατζούσε ένα καπέλο Humble. Λοιπόν, Μάγκες, για να δείτε και λίγο τους χώρους. Έχουμε εδώ ένα ψηλό πάνω κρεβάτι. Έχουμε ένα queen size bed. King size bed, βασικά. Και έχουμε εδώ και τη σκάλα που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε. Έχουμε αυτό εδώ, που και αυτό μπορείς να το εκμεταλλευτείς. Γενικά, καλό είναι όταν πηγαίνετε σε ένα χώρο να εκμεταλλεύεστε τους χειρότερους χώρους και βγαίνουν οι καλύτερες φώτο. Σωστό, πολύ σωστό. Okay. Πώς πήγε η φωτογράφηση, κύριε Έντζελος? Μπορεί να πεκτικτώ. Πολύ καλά. Καλά, δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, έχουμε άλλα δύο outfit. Θα μαγεύει το κοτόπουλο σήμερα. Θα σου παραγγείλω κοτόπουλο. Έχουμε ολοκληρώσει δύο outfits. Το hoodie το γκρι και το creamy το sweatshirt. Και θα βγάλουμε τώρα ένα drip τύπου σφαίρα εμπάστα, όπου έχω το καπέλο, το γυαλί, την μπαρή, το Alexander McQueen και ένα στούσι. Θα το βγάλουμε εδώ στο κρεβάτι πίσω. Και στη συνέχεια θα τραβήξουμε το Q&A. Ετοιμός? Έπαιζε. Σε κούμπος. Θέλω όλο. Όλο το φύλλο. Όλο το See for the streets! Maybe a little pull up! Ξέρεις τι κάνουμε εδώ? Τι κάνεις σήμερα? Βασικά έχουμε βγάλει ήδη 2-3 outfits. Okay. Τώρα θα κάνουμε ένα βίντεο. Αυτά και το βραδιά θα κάνουμε άλλο ένα outfit. Και μετά βάλουμε. Αυτό ήρθα. Ξέρετε που είμαι? Είμαι στον Ημιτό. Κάνω μεσημεριάτικα στον Ημιτό, ρε μαλάκα.
Είπαμε με τον Κονίλο να πάμε για περπάτημα, να το πω. Αυτό μας μάρανε. Και μου λέει πάμε Ημιτό. Εγώ επειδή Ημιτό δεν έχω ξαναέρθει. Ημιτό έρχεσαι σε βράδυ από ό,τι ξέρω, ρε παιδί μου. Μου αρέσει, ξέρεις, να πηγαίνω μια μέρα εκεί, να βλέπω πώς να πάω και πώς είναι, και μετά να πηγαίνω το βράδυ να αράζω. Οπότε λέω why not. Αυτό εκεί το βράδυ είναι γεμάτο φώτα και είναι ωραία να αράξεις. Και αυτά, περιμένω τον Κονίλο. Έχω φτάσει για πρώτη φορά ζωή μου πιο νωρίς. Και πήγα και πήρα γι' αυτό σήμερα από το ταχυδρομείο για να το βάλω στο cloud plug. Έτσι, πώς θα μιξάρω λίγο. Θα μιξάρω όλα μεταξύ τους. Θα πίνω ένα καφεδάκι. Τι μαλάκα πούμε, δεν πήρα. Έλα, ρε Κονίλο. Τι έγινε. Say hi to my content. Κάνεις vlog, ε. Εκ τώρα ξύπνησες. Πριν λίγο. Εξής, είχα πολύ άγχος για το τι θα βάλω. Έλα. Γιατί μου είχε πει ότι θα βγάλει και vlog. Λούζα 40 ευρώ από το Άσο. Ίσως ναι. Χάκνη δωρεά. Και τα παπούτσια. Παπούτσια αδερφού μου και αυτά δωρεά. Λοιπόν, έχει έρθει εδώ σήμερα. Ημιτό. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά με φέρνει ο Κονίλο να μου μάθει εδώ τα κόλπα. Να έρχομαι τα βράδια να κάνω. Κάνω τις καταστάσεις. Ρε φίλε, δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά ωραία φάση είναι και για περπάτημα και το βράδυ για να αράξεις. Αφού δεν είσαι έρθει το βράδυ, πώς το ξέρεις. Δες, αν δεν είναι creepy, θα είναι ωραία. Μαλλί 3 ευρώ βαφή από το τζάμπο. Φνό μπλούζα. Και το παντελόνι. Το παντελόνι είναι... Το παντελόνι είναι cool and bear. Για το πλυντήριο. Πολλοί από εσάς μας βλέπετε. Αράζουμε, ας πούμε, σπίτι στο Airbnb. Κάνουμε βόλτες με τα μάξι, τρέχουμε πάνω κάτω. Νομίζετε είναι εύκολο, αλλά δεν είναι εύκολο. Οπότε πρέπει να προσέξουμε το mental health. Νούμερο 1. Γυμναστική. Καλά τα λέω, Κονίλο. Ναι. Νούμερο 2, ρε φίλε, νομίζω είναι ότι πρέπει να έχεις ένα πρόγραμμα και ξέρεις τα όρια του εαυτού σου. Οπότε, don't try hard. Τρίτον, αν δεν το νιώθεις, μην το κάνεις. Συμφωνείς. Ναι. Αν σου δίνει καλά λεφτά όμως. Αν σου δίνει καλά λεφτά, σίγουρα πρέπει να το κάνεις. Ναι, αλλά εκεί χαλάει το mental health. Και βάζεις τα λεφτά πάνω από την υγεία σου. Καλά και όταν δεν τα βγάζεις όμως. Καλά και εκεί. Μαλάκα, πόσο δύσκολο είναι η ζωή. Πρέπει να φαίνομαι πολύ χαμένος. Παιδιά, του δώσα κάποιες συμβουλές για το YouTube και τον έχω καταστρέψει. Τον ήλιο θα σταματήσω. Τι θα σταματήσω. Τα βίντεο στο internet. Όχι, ρε, αλλά τα πας πολύ καλά τώρα. Ναι, δεν τα πάω πολύ καλά. Κοίτα τι ωραία που είναι εδώ πέρα η θέα. Ναι. Καλημέρα, φαμ. Τι κάνετε, πώς είστε? Μόλις ξύπνησα, με το που πετάχτηκα από το κρεβάτι, ένιωσα μία όρεξη για να βγάλω βίντεο. Okay, let's get it. Day 4-5 καραντίνας. Αντί λίγο να σαπίσω στο σπίτι, θα σαπίσω μάλλον στο σπίτι, αλλά ταυτόχρονα θα κάνω και κάποια δημιουργικά πράγματα και θα σας πάρω μαζί μου. Η καλή ημέρα ξεκινάει με ένα καλό πρωινό και ένα καλό outfit. Πάμε να κάνουμε πρώτο το outfit. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα outfit of the day. Φοράω ένα Gap hoodie, το οποίο το πήρα επειδή ο Kanye West έκανε συνεργασία με την Gap και είμαι ακόλουθος του Kanye West. Ξεκάθαρα. Κόκκινο oversized, έτσι ωραίο Gap. Φορώ ένα Nike vintage pant με το checkmark. Okay. Και τα Nike TNs. Πάω να πάρω αυγά, αβοκάντο και ένα καπουτσίνο. Πήρα καφέ, πήρα αυγά, πήρα και αβοκάντο. Πάμε να φτιάξουμε το καλύτερο πρωινό. Βήμα 1, βράζουμε αυγά. Βήμα 2, ψήνουμε το ψωμί. Φρυγανίζουμε το ψωμί βασικά. Βήμα 3, πίνουμε καφέ. Αυτό εδώ είναι το πρωινό του νικητή, μάγκες. Πάμε λίγο να ξεκινήσει λίγο η μέρα. Τώρα που είναι καραντίνα, σας έχω μία πολύ καλή ιδέα για να βγάλετε μάλλον λεφτά στην καραντίνα, για να ανακυκλώσετε τα ρούχα σας στην καραντίνα, να κάνετε γενικά trades και όλα αυτά. Πάμε να δείξουμε λίγο τι θέλω να πουλήσω αυτόν τον καιρό. Λοιπόν, νούμερο 1 από τα hit items θέλω να πουλήσω αυτή εδώ την Polo Moncler. Είναι ένα, κατά τη γνώμη μου, πώς να το πω, αυτή η μπλούζα συμβολίζει δύο πράγματα. Ή ότι ο μπαμπάς σου έχει επιχείρηση, ή ότι έβγαλες μαύρα λεφτά και την πήρες εσύ χωρίς να την πάρει ο μπαμπάς σου που έχει επιχείρηση. You know. Επίσης, αυτή η μπλούζα είναι πολύ ωραία να τη φοράς άμα έχεις και λίγο κυλίτσα. Συμβολίζει ότι τρως και καλά. Καταλάβατε. Λοιπόν, την είχα πάρει από το Attica, έκανα 160 νομίζω. Την είχα βάλει στο βίντεο με τον Ντόκελ. Απλά δεν την πολυφοράω, δεν είμαι τόσο polo guy. Γι' αυτό θέλω να τη δώσω. Και το δεύτερο κομμάτι το οποίο θέλω να δώσω είναι η συγκεκριμένη κόκκινη Carl Canai Vintage. Είναι νομίζω το πιο ποιοτικό sweatshirt που έχω. Ενώ είναι vintage, δείτε εδώ λάστιχα, είναι πάρα πολύ χοντρό το ύφασμα μέσα. Ραμμένα, embroidered, big logo μπροστά. Απλά θα τη δώσω επειδή έχω πάρα πολλά hoodies και δεν τα βάζω. Γενικά,
ό,τι δεν βάζω θέλω να το δίνω. Αυτά είναι από το hit. Τώρα τι έγινε. Εγώ κατά καιρούς αγοράζω από πολλούς φίλους μου ρούχα τα οποία δεν βάζουνε. Είναι έτσι πιο low key brands, όπως είναι η Champion, Abercrombie και τέτοια. Και μ' αρέσει ρε φίλε να τα... γιατί και... τα παίρνω από αυτούς που δεν τα βάζουν και τους δίνω κάποια χρήματα να παίρνουν άλλα ρούχα. Και αντίστοιχα, ρε φίλε, τα βάζω στο Cloudblack σε πολύ καλές τιμές, φάση 10 έως 30 ευρώ. Δίνω ρούχα σε πολύ καλές τιμές και πάλι βγάζω και λίγο κέρδος. Οπότε, πάμε να φέρω αυτά τα ρούχα να σας δείξω τι έχω και τι εννοώ. Μη σας φάνει παράξενο που τα έχω σε πολλές κουβιδιών, απλά πραγματικά έχω τόσα ρούχα που δεν χωράνε κάπου αλλού. Jordan, μπλούζα, νούμερο small, like 10 ευρώ. Champion, hoodie, like 20 ευρώ. Μαύρο ζιβάγκο, το οποίο δεν το πουλάω. Reebok, t-shirt, patchwork, like 10 ευρώ. Champion, hoodie, like 15 ευρώ. Gap, hoodie, New York, μπλε, 25 ευρώ. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα, το δώσω σε καμιά γκόμενα. Hilfiger μπλούζα 20 ευρώ. Hollister μπλούζα 20 ευρώ. Jordan 3 τέταρτα 15 ευρώ. Hanes Vintage 10 ευρώ. Νομίζω αυτά. Όχι. Κι όμως. Πόπο κι όμως. Hollister άλλη 10 ευρώ. Tommy Hilfiger 15 ευρώ. Αυτή είναι μια φόρμα από το eFood μαλάκες. eFood φόρμα. Μου την είχε στείλει πέρσι. Σωρά όσα παιδιά εκεί που με είχαν σκεφτεί. Αυτά νομίζω we good. Deserve. We good. Πάμε λίγο να τα φωτογραφίσουμε. Λοιπόν, μόλις τελείωσα με τις φωτογραφίσεις, δεν τα έβγαλα όλα, αλλά έβγαλα τα καλύτερα. Κλείνω, θα κάτσω σιγά τώρα να τα φτιάξω ωραία σε σακούλες, να τα κάνω ένα pack και να τα πουλήσω σιγά στο Cloudplug. By the way, το Cloudplug, για όσους δεν ξέρετε, είναι η σελίδα που βάζω και πουλάω τα ρούχα μου. Πάντα βάζω τις καλύτερες τιμές, τίμιες τιμές και πολύ συχνά κάνω και clear outs όπου βάζω τσάμπα ρούχα. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. Σας κλείνω για σήμερα, θα τα πούμε αύριο όπου λογικά θα πάω να βάψω μαλλιά και να ξαναγίνω άνθρωπος. Φιλάκια. Εσείς πάτε στο σπίτι του κομμωτή σας να σας κουρέψουμε στην καραντίνα και να σας φτιάξει τα μαλλιά. Λαμάρ. Έλα ρε. Καραντινιακή δεκαπάς. Τι κάνεις εδώ. Εδώ. Χημίες. Σε σπονσοράρει το πυρέκ. Έτσι. Κάτι μου λες θα μου πέσουν τα μαλλιά μου αυτά όμως. Όχι ρε μαλακά. Α τώρα όχι. Τώρα όχι. Εδώ North Face. Ήρθα τώρα εγώ να βάψω τα μαλλιά μου και είχα στο νου με ένα ροζ με λίγο μπλε με κάτι τέτοιο. Αλλά δεν έχουμε ροζ. Έχουμε μπλε. Σκούρο μπλε. Κίτρινο και μαύρο. Οπότε λέμε να το κάνουμε μισό κίτρινο, μισό μπλε. Θέλω να παίξω λίγο το μισό-μισό. Πες καμιά άλλη ιδέα εσύ. Γεια σου, κοριτσιά. Έλα σου, κορίτσια, έχω 9%. Μπαταρία. Όχι, 9% ποσοστό. Φέρουμε ωραίο σου ζέστη. Το έχουμε. Κίτρινο μπλε, ό,τι θες. Ο αδερφός θα εξηγηθεί το χρώμα, φίλε, εγώ θα εξηγηθώ κούρεμα. Το κούρεμα, οκ. Έτοιμο ρε Λαμάρ. Έτοιμο, πάμε, έλα. Εδώ μην το βάψεις, δεν υπάρχει. Ναι, αυτό το κάτω-κάτω το βάφω. Εγώ θα το βάψεις μέχρι όπου υπάρχει σκούρο. Ώστε δηλαδή μετά να έχουμε το φάμα αυτό να γίνει δουλειά. Λοιπόν, εδώ δεν καπάς. Έχουμε ανοιχτό μπλε και έχουμε και κίτρινο. Και λέμε να τα μιξάρουμε, να δούμε τι μπορεί να βγει. Γιατί το μπλε είναι λίγο boring. Το μπλε κίτρινο δεν μου αρέσει πολύ, οπότε για να δούμε αν θα βγει μπλε πράσινο. Ναι, ρε, ό,τι βλέπεις τώρα αυτό θα βγαίνει. Μισό πράσινο, μισό μπλε. Τώρα θα περαστεί και το μπλε. Και ήρθαν και τα σουβλάκια. Για να δείτε πόσο με προσέχουμε. Έτοιμο. Για καραντίνα είμαι σούπερ, έτσι. Πίσω στο σπίτι μου και ήρθε η ώρα να σας δείξω πώς περνάω ένα μεγάλο μέρος καραντίνα και να συμβουλέψω και πώς να το περάσετε κι εσείς. Άγκα δεν μπορεί. Στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στην υγειά μου, μπρο, εγώ δεν πίνω. Έχω πιει όλη αυτή την εβδομάδα. Έχουμε μοσχάτο, ντάστρι, έχουμε νάτσος, έχουμε Netflix, έχουμε ένα ωραίο περιβάλλον. Και έτσι θα περάσω άλλο ένα βράδυ καραντίνας. Αυτό που σας συμβουλεύω για να μην μπετώνετε είναι: σηκώστε το πρωί, κάντε κάτι, διαβάστε, κάντε resell, ψωνίστε, πουλήστε, κάντε ό,τι γουστάρετε. Και το βραδάκι μπορείτε να αράξετε με τους φίλους σας, μπορείτε να αράξετε με την κοπέλα σας, μπορείτε να βρείτε μια κοπέλα να περάσετε την καραντίνα, μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Εγώ απλά λέω τη γνώμη μου. Τι θα δούμε? Εγώ ψηφίζω αλλιώς. Θέλω να μου πείτε ωραίες ταινίες κυρίως, σειρές δεν πολύ βλέπω, όπου να δω στην καραντίνα μου. Γράψτε στα σχόλια, εκτός από το Sneakerhead, το οποίο το έχω αρχίσει, μου φαίνεται λίγο boring.
Hola. Hello, Μεμερλίτο. Σκου. Τι μέρα είναι σήμερα? Μέρα για vlog. Είναι μέρα για vlog. Κυριακή σήμερα. Μόλις τελειώσαμε το house tour. Γυρίσαμε το house tour. Εδώ με το Μεμερλίτο. Ξαναμαζέψαμε λίγο το σπίτι γιατί ήταν λίγο τι να είναι. Και μας έχουν μείνει δύο αναμένα κεράκια. Λοιπόν, μπρο, άκου λίγο. Είμαστε εδώ. Τα κεριά είναι εκεί απέναντι. Φυσάμε. Όποιο σβήσει πρώτο στο κερί, ο άλλο κερνάει πίτσα. Οκ, οκ, οκ. Οκ, λοιπόν, τρία. Δύο, ένα. Μα μπρο, τώρα πρέπει να κεράσω πίτσα. Η πίτσα έρχεται σε 3, 2, 1. Πίτσες! Ξέρετε τι είναι καλή αυτή η πίτσα? Γιατί? Επειδή είναι κερασμένη. Λοιπόν, και έχουμε και εδώ και ένα σνιτσαλάκι με πατάτες. That's a good shit, bro. Πίτσα πεπερώνει είναι η πιο κλασική πίτσα που υπάρχει στον κόσμο, νομίζω. Αλλιά. Μπορεί να αγαπημένο πίτσα. Καλά μου, παιδιά. Τι κάνετε, είστε καλά. Τι μου ήρθε μόλις τώρα? Μου ήρθαν τα face masks, τα οποία θα είναι δώρο μαζί με το hoodie. Σκέφτηκα, ρε παιδί μου, ότι εφόσον έχουμε όλο αυτό με τη μάσκα και δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις χωρίς μάσκα, από τη στιγμή, ρε παιδί μου, που θα δώσω το hoodie, ας κάνω και ένα δώρο, μία μάσκα. Μισό να σας τη δείξω. Λοιπόν, λέει 2020 Still Hustling και από κάτω έχει ένα στόμα το οποίο είναι από σίδερα και είναι ματωμένο. Σκοπός είναι ότι ζούμε στο 2020 και όταν ζεις το 2020 με όλα αυτά που συμβαίνουν, είτε κάνεις κάποια business είτε δεν κάνεις, πραγματικά χαστλάρεις. Οπότε αυτό είναι το νόημα της μάσκας και αν έχετε και ένα ωραίο γυαλάκι, το συνδυάζετε έτσι πιο αλήτικο και από κάτω το μαύρο oversized hoodie και that's it. Επίσης, το logo είναι αυτό εδώ, 2020 Still Hustling και το στόμα. Υπάρχουν δύο face masks με άλλα logos, αυτό και αυτό εδώ, τα οποία είναι one of one και θα τα βάλω στις παραγγελίες έτσι. Δεν ξέρω σε ποιον θα τύχει. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα? Θα μαγειρέψω ένα ωραίο φαγητό. Θα κάνω ριζότο με γαρίδες. Λοιπόν, θα σας πω και πώς το κάνω. Πάμε λίγο για να κάνω ατμόσφαιρα. Θα βάλω τα κεράκια εδώ. Το μεγαλύτερο στοίχημα σήμερα είναι αυτή εδώ η πίπα. Να κόψεις το κρεμμύδι χωρίς να σε γαμί. Μα δεν μου αρέσει αυτό το κρεμμύδι. Ωραία μαλάκα. Εφόσον τυφλωθήκαμε, ανάβουμε την κουζίνα, ρίχνουμε λάδι. Όχι πολύ. Και ρίχνουμε το κρεμμύδι. Γαρίδες, πρέπει να τις σβήσουμε με κρασί για να πάρουν άρωμα και να φύγει αυτή η ψάριλα. Αλλά αυτό το ζουμί θα μας βοηθήσει στο να βγει πιο γευστικό στη συνέχεια. Οπότε το αφαιρούμε, το κρατάμε σε ένα ποτήρι, σβήνουμε με κρασί και στη συνέχεια βάζουμε νερό. Θα δείτε. Λοιπόν, έβαλα νερό στις γαρίδες. Δεν ξέρω κατά πόσο σωστό είναι, αλλά εγώ έτσι το κάνω. Και μόλις λιώσει θα βάλω και το ρύζι. Έτοιμο! Είναι όλο όπως πρέπει, ρε μαγκής. Απλά τώρα το αφήνουμε λίγο να παγώσει να δες. Και Άκη, άμα θέλεις beef, έχουμε έτοιμα τα τόξα, έτσι. Η συνταγή είναι του Άκη παρόλα αυτά.